Οι πωλήσεις σε τρία απλά βήματα. Αν μάθετε πολύ καλά αυτά τα τρία πολύ απλά βήματα, τότε μπορείτε να πετύχετε οτιδήποτε και αν πουλάτε. Είτε πουλάτε προϊόν, υπηρεσία, επιχειρηματική ευκαιρία ή οτιδήποτε άλλο. Τα τρία αυτά λοιπόν βήματα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι χτίζουμε οικειότητα. Δηλαδή, πριν μπούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση για προϊόντα, ευκαιρίες, υπηρεσίες, οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να μπορέσουμε να εδραιώσουμε μια οικειότητα με τον συνομιλητή μας. Να νιώθει άνετα να μας μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά. Τότε μόνο μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι το να βρούμε αν υπάρχει μια ανάγκη ή επιθυμία, την οποία τα προϊόντα ή υπηρεσίες ή η ευκαιρία μας μπορεί να λύσουν. Οπότε, χτίζουμε οικειότητα, μας μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά, και μετά βρίσκουμε ποια είναι η ανάγκη που έχει. Βλέπουμε αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε εμείς να καλύψουμε, να βοηθήσουμε. Και τότε μόνο πάμε στη λύση. Τότε μόνο μιλάμε για τα προϊόντα μας, μιλάμε για το αποτέλεσμά μας, μιλάμε για τις υπηρεσίες μας, μιλάμε για την επιχειρηματική μας πρόταση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να αποτελεί μια λύση στο πρόβλημα το οποίο μας ανέφερε. Οι περισσότεροι βλέπω ότι κάνουν το εξής λάθος. Ξεκινάνε με τη λύση. Ξεκινάνε χωρίς να έχουν κάνει εδραιώσει την οικειότητα, χωρίς να έχουν δει αν υπάρχει ανάγκη, επιθυμία ή πρόβλημα. Μπαίνουν κατευθείαν στη διαδικασία του να παρουσιάσουν την εταιρεία τους, τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, την ευκαιρία τους, το αποτέλεσμά τους. Έχω κάτι φανταστικά προϊόντα για τα οποία θέλω να σου μιλήσω. Ή εγώ είχα ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Πρώτα ξεκινάμε με την οικειότητα, γιατί αν ο άλλος δεν μας μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά, δεν θα μπορέσει να μας αποκαλύψει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πραγματικό. Και αν δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημά του, ποια είναι η ανάγκη του, πώς θα μπορέσουμε να του προτείνουμε την κατάλληλη λύση. Είναι σαν να πηγαίνει κάποιος στο γιατρό και με το που μπαίνει μέσα στο ιατρείο, ο γιατρός το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να του πει: λοιπόν, έτσι όπως σε βλέπω, χρειάζεσαι αυτό, αυτό και αυτό. Θα εμπιστευόσασταν ποτέ κάποιο τέτοιο γιατρό? Προφανώς και όχι. Οπότε λοιπόν γίνετε επαγγελματίες και ακολουθήστε αυτά τα τρία βήματα για να μπορέσετε να χτίσετε την επιχείρησή σας χωρίς να χρειάζεται να είστε πιεστικοί, επιθετικοί, φορτικοί ή να πρέπει να σας αποφεύγουν όταν σας συναντάνε στον δρόμο. Γίνετε ελκυστικοί, γίνετε ακαταμάχητοι. Αυτά. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρεις το link στην περιγραφή.